όλε τι προδιαγραφέ και γενικά η Εκκλησία Καρέα στην Ελλάδα το πρωτοβουλίο που είναι σε άξονα. Άνοιξε πέτρα να κλειστώ. Άρχισε το 14. Άστο το τι έκλεισε. Άρχισε το 14. Έξι εκατομμύρια, 800.000 πρώτη του 14 πόσα έκανε. 31 δωδεκάτου του 17 έχουμε 4 χρόνια. Ο Βαντός στοχοποίησε τον κατοίκο της πόλης, ποιος ήταν αυτή την ευταετία. Μπράβος, μπράβος, μπράβος. Ζήσαμε άλλο ένα φιάσκο της Δημοτικής Αρχής του κ. Μητσουλάκη. Το δεύτερο είναι, ζήσαμε την αντιδημοκρατικό λύστημα. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κατρακύλα θα βρει όλο τον κόσμο της Νέας Σμύρνης αντιμετωπίσει. Madness. This is Sparta! Όλοι ξέραν όμως ότι. Όλοι ξέραν ότι στην που κάποιος δεν θα βγει δήμαρχος την πρώτη Κυριακή, ότι θα υπήρχαν συνενέσεις. Mm-hmm. Και όλοι ξέραν ότι εμείς ήμασταν οι ρυθμιστές, δηλαδή το ξέραν αυτό. Ότι θα μπορεί να συνεργαζόμασταν με τον Κουντελάκη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι. Θα συνεργαζόσασταν ντε και καλά με κάποιον, δηλαδή. Οπωσδήποτε. Πες ότι έβγαινε ο Κουντελάκης δήμαρχος. Αν να μας ήθελε κιόλας, αν ναι. Μας θέλει κάποιος, αν ταιριάζεις, αν μπορείς... Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6. Θα παραδώσετε ενδεικτικά κάτι ψηλά στο ταμείο, αν δεν αναστρέψετε αυτή την πορεία, γιατί είναι και μια πορεία κατρακύλας, χωρίς να έχουμε επενδύσεις σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης, για τα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Όλα τα σημαντικά είναι να χρηματοδοτούμε ένα προγράμμα, δεν από τα διαθέσιμά μας. Τώρα άρχισε να διαλύεται το σύνοφο. Ρίξε το κατοστάρικο εδώ μέσα. Λοιπόν, θα με παντρευτεί. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να διαβάσω... Την επόμενη φορά, πρόεδρε, εγώ θα προχωρήσω. Αυτό γίνεται σε κάθε συμβούλιο. Η αισθητική του συμβουλίου αυτή δεν με καλύπτει. Ειλικρινά θα προχωρήσω. Και δεν έχουμε κανένα θέμα να... Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Συνάδελφοι, το λέω σε όλους, μα αν με ακούσετε, εκφράζω μία... Μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Επειδή έχει εκτοξευθεί ότι εγώ μπορεί να είμαι επαγγελματίας, θα σας αποδείξω πολύ σύντομα ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής. Για να μην σηκωθώ και φύγω τώρα. Εγώ για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά. Εγώ για μένα πρώτη τρελαθώ. Η απόφασή μας αυτή τη σταθμίσαμε με βάση όλες τις νέες εξελίξεις και αυτές που αφορούν το νέο νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχουμε το χρόνο να το κρίνουμε, αλλά που ουσιαστικά αυτός ο νόμος μετά από τον προηγούμενο νόμο της απλής αναλογικής, η οποία και αυτή ήταν μεικτή με δύο γύρους, αυτός λοιπόν ο καινούργιος νόμος έρχεται και μπερδεύει ακόμα περισσότερα τα πράγματα και δημιουργεί, λύνει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της ακυβερνησίας των Δήμων, αλλά δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες κατά τις οποίες ο Δήμαρχος και από μόνος του, όποιο ποσοστό και να πάρει, παίρνει την πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε ακυβερνησία του Δήμου. Εμείς οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργά και
και να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από το σύστημα. Ένα μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει ο Σωρίς και πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Από τη θέση πλέον του Αλεξάνδρου Δημοτικού Συμβούλου θα ανήκω στην αντιπολίτευση, εκεί που με ενέταξε άλλωστε η βούληση του εκλογικού σώματος στις πρόσφατες εκλογές. Υπόσχομαι να υπηρετήσω αυτό το δημοκρατικό ρόλο χωρίς καμία πρόθεση στήρας, αναντιθέτως επικοδομητικής κριτικής στο έργο της Δημοτικής Αρχής προς όφελος της πόλης μας. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Συνάδελφε, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές εδώ ότι ιδίως το δημοτικό τελών για 10% όπως έχει προταθεί από την αντιπολίτευση είναι πολύ λίγο για τα δημοτικά, αλλά είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι τουλάχιστον από την παιδιά μας δεν είμαστε έτοιμοι για μείωση των δημοτικών τελών.